Δεν ήταν εύκολη η επίσκεψη, γιατί ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Δούκας, και τον ευχαριστούμε και δημόσια για την επίσκεψή του στην Κρήτη, ήρθε να ακούσει τα προβλήματα των παραγωγών. Νομίζω ότι πάντα αυτές οι επισκέψεις έχουν ένα ρόλο και να δούμε τι συμβαίνει πραγματικά, ώστε στην αναπροσαρμογή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, όπως ανέφερε και ο κύριος Δούκας, να μπορούμε να συμπεριληφθούν κάποια πράγματα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή η εποχή για τους παραγωγούς ειδικά και για όλο τον κόσμο, δεν το λέω μόνο για τους παραγωγούς, αλλά ειδικά και για τους παραγωγούς, λόγω ανατιμήσεων, λόγω πολλών αλλαγών, λόγω κρίσης, δεν είναι εύκολη. Δηλαδή δεν μπορεί ο παραγωγός να δέχεται από τα καιρικά φαινόμενα μία και να πλήγεται και συνέχεια να λέμε «Α, δεν μπορεί ο ΕΛΓΑ γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται στον κανονισμό». Πρέπει λίγο να το δούμε. Όπως και εγώ ανέφερα στον κύριο Αντιπρόεδρο, πρέπει να δούμε και να κάτσουμε όλοι μαζί, να γίνει μια διαβούλευση ξανά, όχι μια φορά, συνεχόμενα. Μέχρι να καταλήξουμε να έρθει και η Κρήτη να αποζημιώνεται για τα προϊόντα όταν έχει καταστροφή. Δεν μπορούμε να παράγουμε αν υπάρχουν και καταστροφές. Και λόγω κλιματικής αλλαγής βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο. Η Κρήτη να αποζημιώνεται, ας το κάνω εκεί, αναφέρεστε σε όλα αυτά ή έχετε στο μυαλό σας όλα αυτά τα χρήματα τα οποία φεύγουν και το λένε και οι ίδιοι οι αγροτοσυνδικαλιστές, οι οποίοι φεύγουν και πάνε σε άλλες γεωγραφικές ενότητες και σε άλλες περιοχές, έτσι? Κυρία Δουλγεράκη, δεν αναφέρω μόνο σε αυτό. Αναφέρομαι, ας πούμε, στις αποζημιώσεις για την ελιά. Η ελιά σχεδόν ποτέ, όπως είπαν και χθες στη συνάντηση, η παραγωγή δεν έχει αποζημιωθεί. Αυτό όμως να γνωρίζετε ότι είναι και λόγω κανονισμού. Είναι με τέτοιο τρόπο ο κανονισμός. Εγώ έκανα κάποιες προτάσεις. Νομίζω ότι ο κύριος Δούκας και τις σημείωσε και πιστεύω ότι θα τις δούμε στην πορεία. Τι εννοείτε? Για εξηγήστε το αυτό. Ναι, δηλαδή έχουμε, ας πούμε, για τις θερμοκρασίες που συμβαίνουν. Στον καύσο να λέμε, όπως κάποια χρονιά είχαν πάθει οι ελιές ζημιά στον Αθώ. Λέμε εμείς για θερμοκρασίες 40 βαθμούς Κελσίου. 40 βαθμούς Κελσίου όμως είναι αδύνατο λόγω του ανάγλυφου της Κρήτης να είναι σε όλα τα σημεία σε μια ολόκληρη περιφερειακή ενότητα. Άρα κατευθείαν αποκλείεται το Ηράκλειο. Αναφέρω το Ηράκλειο επειδή είμαστε εδώ, μιλάμε εδώ. Μπορεί να είναι το Ρέθυμνο, μπορεί να είναι τα Χανιά. Η Κρήτη εννοείται ότι είναι ενιαία. Αλλά θέλω να σας πω ότι ο ίδιος ο κανονισμός αποτελεί πολλές φορές αποτρεπτικό στην αποζημίωση των παραγωγών. Αυτά τα σημεία ζήτησα να δούμε. Ύστερα ζήτησα και κάτι άλλο. Τώρα έρχεται η καινούργια αγροτική πολιτική. Γιατί ο παραγωγός δεν είναι εύκολο να δίνει τόσα ασφάλιστρα. Μιλάτε για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ ή για τον κανονισμό που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Για τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Κανονισμό ΕΛΓΑ. Ωραία, ναι, ναι. Τώρα έρχεται η καινούργια αγροτική πολιτική. Θα μπορούμε να γίνει επιδότηση στον ασφαλίστρο. Το ζητήσαμε και αυτό, να το δούνε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο αντιπρόεδρος ήρθε όντως με καλή διάθεση να κουβεντιάσουμε. Και νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια. Τη ζήτησε αυτή τη συνέχεια της επικοινωνίας και από την περιφέρεια και από τους παραγωγούς. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας και συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα, όταν μιλάμε που θέλουν να κάνουν αναπροσαρμογή του κανονισμού, να συμπεριληφθούν κάποια πράγματα να μπαίνει και η κρίση στις αποζημιώσεις. Να μην είναι πάντα η τελευταία. Τώρα να σας πω, μπορεί να ήρθε να τα άκουσε και δεν ξέρω πώς και να ήρθε προετοιμασμένος. Εμένα το ρεπορτάζ μου λέει, άσχετα με αυτά τα οποία εσείς λέτε, ότι δεν ήταν προετοιμασμένος, ότι δεν το εξέφρασε ως δυσφορία, αλλά δεν περίμενε ότι θα βρισκόταν μπροστά σε παραγωγούς ή στην περιφέρεια που έθεταν προβλήματα, και δεν περίμενε ότι θα υπήρχε τέτοια πίεση έτσι ώστε να επιληθούν θέματα. Αλλά ό,τι και αν κάνει ο ΕΛΓΑ, ζητούμενο είναι από τη στιγμή που είναι ο ασφαλιστικός φορέας των παραγωγών ότι θα πρέπει να προσαρμόσει τάχιστα τον κανονισμό του. Να, αμέσως δύο από αυτά τα σημεία τα οποία θίξατε, κυρία Χουδετσανάκη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και θα θίξω και άλλο ένα, κυρία Δουλγεράκη. Δεν υπάρχουν, όταν γίνεται μια ζημιά και πλήγεται, ας πούμε, πλήγονται τα Χανιά, δεν υπάρχει εκείνο το προσωπικό που είναι άμεσα διαθέσιμο από τον ΕΛΓΑ. Και προτάθηκε να γίνει ένα μητρό εκτιμητών. Είναι σωστό.
γι' αυτό ήρθε ο αντιπρόεδρος, εδώ να ακούσει τα προβλήματα. Αλλά θα πρέπει, όπως μιλήσαμε και κατηδίαν, συνέχεια να περάσουμε και στις λύσεις. Δηλαδή, τα ακούσαμε. Στη συνέχεια, ποια είναι εκείνα τα βήματα που θα βοηθήσουν στην αναπροσαρμογή, ακόμα και για τη στελέχωση προσωπικού. Είναι δυνατόν να έχουμε κλιματική αλλαγή και πολλές φορές να μην υπάρχει προσωπικό να καταγράψει τις ζημιές και να ζητάμε τελευταία στιγμή προσωπικό. Εντάξει, εκείνα τα μικρά τα βήματα και οι κινήσεις που κάνουν εκείνη την είναι διαφορά και γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι τα άκουσε από όλους τους παραγωγούς ανεξαρτήτου χρώματος, ότι θα πρέπει πολύ γρήγορα να ανασκουμποθούν, διότι τα πράγματα με την παραγωγή δεν πάνε και δεν είναι καθόλου καλά. Όταν νιώθεις αδικημένος ως παραγωγός, είτε είσαι αγρότης, είτε είσαι κτηνοτρόφος, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ πολύ δύσκολα. Όταν είσαι δυσαρεστημένος. Τελεία. Κυρία Δουλγεράκη, βρισκόμαστε σε μια κρίση, όχι μόνο οικονομική και επιστημιστική. Δεν μπορούμε τους παραγωγούς να τους αφήσουμε στεθειμένους. Θα πρέπει να παράγει η Κρήτη. Η Κρήτη, ο τόπος είναι ευλογημένος. Παράγουμε τα πάντα. Άρα θα πρέπει να γίνουν εκείνα τα βήματα και γι' αυτό η περιφέρεια στηρίζει τους παραγωγούς και θα συνεχίσει να τους στηρίζει, όπως πολύ καλά το αντιλαμβάνεστε. Και είμαστε όλοι, παραγωγή και περιφέρεια ένα, να διεκδικήσουμε εκείνα τα πράγματα που θα συνεχίσει η Κρήτη να παράγει. Να παράγει με αξιοπρέπεια ποιοτικά προϊόντα, με ταυτότητα προϊόντα. Μόνο έτσι θα πάμε μπροστά.